Γεια σας αγαπητοί φίλοι, έχω αναφερθεί σε πολλές εκπομπές για την οικογένεια πυράβλων Spike and Loss που αναμένει η Ελλάδα από το Ισραήλ για την ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ξηρά θάλασσα και αέρα. Η οικογένεια Spike and Loss με τους καθαυτό Spike and Loss, τους Naval Spike and Loss και τους Spike ER2, καθώς και τις κατευθυνόμενες βόμβες Spice και τους πυράβλους μακρού βεληνικούς αέρος εδάφους Rampage. Η Κύπρος μας που ενισχύεται στρατιωτικά έχει παραλάβει τους αντιαρματικούς πυράβλους Spike LR2 και τους είδαμε για πρώτη φορά στην εντυπωσιακή παρέλαση της εθνικής μας φρουράς. Πραγματικά εντυπωσίασαν οι εικόνες που έχει δώσει στο φως της δημοσιότητας η εθνική φρουρά που δείχνουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των δυνάμεών μας στην Κύπρο και φυσικά των ικανοτήτων τους να απαντήσουν σε κάθε επιβουλέα, ιδιαιτέρως στον κατακτητή ο οποίος επιμένει να κατέχει τα εδάφη μας στο βορρά. Λοιπόν, περήφανα παρέλασαν για πρώτη φορά οι Spike LR2. Μιλάμε για πυράβλους που μπορούν να τσακίσουν κάθε γνωστό άρμα μάχης. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Εκατερίνη Σακελαροπούλου, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας, ο Υπαρχηγός ΓΕΘΑ Αντινάβαρχος Χρήστος Σιασιάκος παρακολούθησαν την παρέλαση που ξεκίνησε με διελεύσεις των ελικοπτέρων της Εθνικής Φρουράς και πτυτικού μέσου από την αεροπορία της Βρετανίας. Επιπροσθέτως, μηχανοκίνητα τμήματα, άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα και η πρώτη εμφάνιση των Spike LR2 σε γερμανικά οχήματα ENOC AB. Είναι η νέα μεγάλη ενίσχυση. Στο παρελθόν έχουμε δει τα νέα ελικόπτερα που έρχονται. Έχουμε δει τις δύο μοίρες των πανίσχυρων σερβικών αυτοκινούμενων πυροβόλων Nora και πάει λέγοντας, έχουμε αναφερθεί σε όλα, μπορείτε να τα δείτε στην κεντρική σελίδα του αγαπημένου σας καναλιού. Είναι ένα όπλο πασπαρτού, μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορα μέσα στρατιωτικά. Είναι κοινοπραξία Deal, Defense, Rheinmetall και Rafael ή Eurospike. Η εμβέλειά του είναι στα 5,5 χιλιόμετρα, δεν αφήνει άρμα, έχει μειωμένο βάρος τόσο της ρουκέτας όσο και του εκτοξευτήρα για καλύτερη και πιο γρήγορη απόδοση και πιο εύκολη μεταφορά. Αυτά και στο ελλαδικό κράτος να δούμε σύντομα παρόμοιους πυράβλους, αυτούς που αναμένουμε για τα ελικόπτερα AH-64 Apache, για τα στρατιωτικά οχήματα, μιλώ για τους Spike and Loss, τους Naval Spike and Loss για τους κανονιοφόρους μας, τους Spike ER2 για τα Mark V που όπως σας είπα και χθες τα 4 που έχουμε μάλλον θα γίνουν 8 και τις συλλογές Spice να καταστήσουν τις βόμβες μας, έξυπνες βόμβες και τους Rampage αέρος εδάφους για τα F-16 Viper. Αυτά, πολλές ευχαριστίες που μας παρακολουθήσετε. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι όσο δεν το έχετε κάνει και κοινοποιήστε την εκπομπή στους φίλους σας στα social media. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί φίλοι, γεια σας.